κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε και τα υπερκέρδη των εταιριών, τα οποία έχετε δεσμευτεί ότι θα φορολογήσουν με 90%. Πολύ σωστή, αλλά δεν τα έχουμε μάθει ακόμα. Πολύ σωστή παρατήρησή σας. Ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που από το νόμο που περάσαμε για τη φορολόγηση των υπερκερδών, είναι η αρμόδια η αρχή η οποία θα μας κάνει, θα ολοκληρώσει τους λεπτομεριακούς. Πόσο κάνει να ολοκληρώσει και αυτή η ΡΑΕ πια? Πολύ σύντομα θα έχετε το νούμερο και θα ανακτηθούν. Αυτό δεν αρέσει σε κάποιους και δεν αρέσει σίγουρα στην αντιπολίτευση. Έχετε αφήσει και αφήνετε ακόμη αλόβητο αυτόν τον μηχανισμό της εσχροκέρδειας των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών, μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ έχει τη μέτα του λέοντος. Γιατί δεν βάζετε φραγμό στα υπερκέρδη? Γιατί δεν φορολογείτε? Γιατί δεν παίρνετε πίσω αυτά τα κέρδη, τα υπερκέρδη? Περιμένετε να βγάλουν άλλα τόσα? Και δεν αρέσει σίγουρα στην αντιπολίτευση. Και αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν θα μιλάγαμε καν για υπερκέρδη. Ακόμα και τον Απρίλιο, ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, στους Δελφούς, έλεγε δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ουρανοκατέβατα κέρδη.